όταν ακούει την περικοπή της κρίσεως που αναφέρεται στο 25ο κεφάλαιο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Πραγματικά αισθάνεται κανείς ότι ο κόσμος έχει ένα τέλος, γιατί πράγματι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία είναι πάρα πολύ λογική, γιατί έρχεται να κατακυρώσει την πρώτη παρουσία του Χριστού. Θέλω να μείνω στο σημείο αυτό. Μερικοί λέγουν ότι δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός θα ξανάρθει. Εάν ο Χριστός δεν ξανάρθει, τότε η πρώτη του παρουσία μένει μετέωρη. Συνεπώς έχουμε ένα παραλογισμό, ενώ αντιθέτως, όπως σας είπα, έχουμε μία λογικοτάτη θέση όταν έχουμε τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, διότι η Δευτέρα του παρουσία κατοχυρώνει και κατακυρώνει, όπως σας είπα, την πρώτη παρουσία. Αν θέλετε να το καταλάβετε, είναι όπως ακριβώς εξάλλου αυτό προηγείται στην περικοπή της κρίσεως, η παραβολή των ταλάντων, ότι δίδει κάποιος, λέγει, άνθρωπος στους δούλους του, σε τρεις βέβαια κατηγορίες ανθρώπων, αναφέρει εδώ τρεις ανθρώπους, στον έναν 5 τάλαντα, στον άλλον 2 τάλαντα και στον άλλον 1 τάλαντο, και τους λέγει να τα εργαστούν αυτά, και επιστρέφει να ειδεί τι έκαναν οι άνθρωποι του με με τον εμπιστευθέντα θησαυρών, με την περιουσία τη δική του που την δεν επιστρέφει στους δούλους του, τι έχουν κάνει. Βλέπετε, επιστρέφει να ειδεί τι έχουν κάνει, και λέγει ο πρώτος ότι τα 5 ταλαντά σου, Κύριε, τα δούλεψα και απέφεραν άλλα 5 τα. Εφ δούλε πιστέ και έγαθε, επί ο λίγων εις πίστος, επί πολλών σε καταστήσω. Το ίδιο και εκείνος που πήρε τα 2 τάλαντα, λέγει, Κύριε, τα 2 σου τάλαντα έγιναν 4. Και εκείνος που πήρε το 1 τάλαντο, λέγει, φοβήθηκα, γιατί ξέρω ότι είσαι σκληρός άνθρωπος και λοιπά, και το έκρυψα εις την γη. Λάβε το σον, πάρε το δικό σου τάλαντο. Δηλαδή, ακαρποφόρητον. Εδώ βλέπει κανείς με πάσα λογικότητα ότι ζητάει λογαριασμό ο Κύριος του θησαυρού. Πώς λοιπόν τώρα εδώ ο Κύριος ήλθε, κατέθεσε ό,τι κατέθεσε επάνω εις την γη, το μεγάλο σχέδιο της σωτηρίας του, την προσφορά του. Οι άνθρωποι πώς ανταποκρίθηκαν σε εκείνο το οποίο κατέθεσε? Δεν είναι λοιπόν πάρα πολύ λογικό να επιστρέψει ακριβώς για να ειδεί τα έργα των ανθρώπων? Είναι πολύ φυσικό. Αν υποτεθεί, αγαπητοί μου, ότι όπως την παραβολή των ταλάντων που σας είπα προηγείται στο ιερό κείμενο της περικοπής της κρίσεως, αν υποτεθεί ότι και οι τρεις δούλοι είχαν αποφέρει καρποφορία, τότε βεβαίως δεν θα έρχεται ως κριτής, αλλά θα έρχεται ως φίλος, ακριβώς για να παραλάβει τους φίλους του. Δεν θα είχαμε δηλαδή το φαινόμενο, το γεγονός της κρίσεως. Γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος λέει στους μαθητάς του, πάλιν έρχομαι, είδατε, πάλιν έρχομαι, που σας το τοποθετώ και μόνο με τη λογική σας θα το καταλάβετε, και παραλείψομαι ημάς, θα σας πάρω προς εμαυτόν κοντά μου, ή να όπου είμαι εγώ και εμείς, είτε όπου εγώ βρίσκομαι εκεί να βρίσκεστε κι εσείς. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής, αναφερόμενος μόνο εις τους δικαίους, αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα. Είναι το ίδιο νόημα με τα λόγια του Κυρίου. Θα έρθει εκείνος και εμείς τιμήσαινεκεν, ο τιμήσαινεκεν,
θα αρπαχθούμε, λέει, ενεφέλες, όπως ακριβώς ο Κύριος αρπάχθηκε ενεφέλες, ενεφέλη, κατά την ανάληψή του, και θα γίνει η συνάντησή μας εκεί που ο Θεός ξέρει, εκείνο το εις αέρα ο Θεός ξέρει που πώς. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε μια φιλική συνάντηση. Τονίζει δε ιδιαιτέρως ο Κύριος όταν λέγει ότι εκείνος ο οποίος έχει πιστεύσει εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Βλέπετε, εις κρίσιν ουκ έρχεται, δεν κρίνεται, αλλά μεταβαίνει από αυτό που λέμε φυσικών θάνατων, λέω που λέμε γιατί δεν είναι φυσικός θάνατος, αλλά που επειδή επαναλαμβάνεται το λέμε φυσικών θάνατων, μεταβεύει και λέει εκ του θανάτου, του βιολογικού, για να συνεννοούμε θα οι άνθρωποι το λέμε έτσι, του βιολογικού προς την αιώνια ζωή, ώστε πράγματι δεν υπάρχει κρίσης, δεν υπάρχει κρίσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ο κόσμος όμως δεν εδέχθη τον Χριστόν, δεν εδέχθη το Ευαγγέλιο. Φαίνεται σαφώς στην παραβολή, πάλι λέγω, των ταλάντων. Ο τρίτος δούλος δεν εργάστηκε. Και σκεφτείτε, αγαπητοί μου, ότι εδώ η παραβολή έχει την περίπτωση ότι δεν εργάστη ο τρίτος δούλος το τάλαντο που πήρε από τον Κύριό του. Δεν το κατεχράστη, αλλά απλώς το έκρυψε εις τη γη και πήγε και το παρέδωκε. Λέγει, ό,τι μου έδωσες Κύριε πάρτο. Μάλιστα θα λέγαμε ότι επιτέλους αυτός στάθηκε ένας τεμπέλης άνθρωπος, αλλά τίμιος. Εν τούτης κρίνεται και κατακρίνεται. Είναι καταπληκτική αυτή η θέση. Πόσο μάλλον εάν είχε καταχραστεί το τάλαντο αυτό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν ο Θεός μας χάρισε χαρίσματα και δεν τα δουλέψουμε, θα κρυθούμε. Πόσο μάλλον εάν τα χαρίσματα που μας έδωσε τα δουλέψουμε στην αμαρτία, πόσο περισσότερο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πράγμα είναι σοβαρό. Και έτσι έρχεται τώρα ο Χριστός, δυστυχώς, όχι ως φίλος, αλλά ως κριτής. Βεβαίως, ως κριτής για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει, διότι πάντα θα μένει ο φίλος όταν θα έλθει για να παραλάβει τους δικούς του. Δεν ακυρούται αυτό, αλλά θα ήρχε το για όλη την υφήλιο, για όλες τις γενναίες. Αν όλοι οι άνθρωποι ήκουαν το θέλημά του, τις εντολές του, τότε βεβαίως θα ήρχε το να μας παραλάβει και δεν θα ήρχε το ως κριτής. Αλλά προσέξτε όμως κάτι εδώ εν παρόδο, θα ήθελα να σας έλεγα τούτο. Εάν ο Χριστός θα ξανάρθει να κρίνει τον κόσμο, δεν νομίζετε ότι εδώ πρέπει να κάνουμε μία αναθεώρηση της ενίας, της ελευθερίας, όπως τη νομίζουμε? Τι νομίζουμε ελευθερία? Ελευθερία νομίζουμε ότι είναι η εκλογή του καλού ή του κακού. Αλλά αν είχα όμως την δυνατότητα, ή μάλλον καλύτερα την ελευθερία, να διαλέξω το καλό ή το κακό, εάν διάλεγα το κακό, γιατί πρέπει να τιμωρηθώ? Γιατί πρέπει να κριθώ? Μήπως λοιπόν δεν έχω το δικαίωμα να διαλέξω το κακό? Αναμφισβητήτως δεν έχω το δικαίωμα. Μπορώ όμως να διαλέξω το κακό, διότι θα ήταν αδιανόητη η ελευθερία να τιμωρηθώ διαλέγοντας το κακό. Αδιανόητη. Τότε τι έννοια έχει αυτή η ελευθερία? Δεν πρέπει λοιπόν, νομίζω, να αναθεωρήσουμε την έννοια της ελευθερίας που έχουμε? Ναι, αγαπητοί, δεν είναι η ελευθερία κατά το Ευαγγέλιο ο τρόπος να διαλέξω το καλό από το κακό, χωρίς ούτε για το ένα τον έπαινο, ούτε για το άλλο την κατηγορία και την καταδίκη, αλλά απλώς έχω τη δυνατότητα να διαλέξω το καλό ή το κακό. Αλλά δεν πρέπει να διαλέξω. Προσέξτε,
δεν πρέπει να διαλέξω, αλλά πρέπει να ακολουθήσω το αγαθόν, χωρίς καν να τεθεί υπόψη το κακό για να διαλέξω. Όταν ο Θεός είπε εις τους πρωτοπλάστους, μη δοκιμάσετε από τον καρπόν αυτόν, γιατί θα πεθάνετε, δεν τους είπε ότι είσαστε ελεύθεροι, κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτό φάνηκε ότι ήσαν ελεύθεροι, αλλά ελεύθεροι με την έννοια ότι μπορούσαν να παραβούν την εντολή του Θεού. Αλλά ο Θεός δεν τους είπε διαλέξτε τούτο ή εκείνο, αλλά τους είπε προσέξτε εκεί, είναι κίνδυνος. Και τους άφησε να εννοηθεί ότι εκείνο που πρέπει να ζήσουν χωρίς θέμα εκλογής είναι το αγαθόν. Αυτά εν παρόδο σας τα είπα, γιατί δεν έχει έννοια ο Χριστός κριτής εάν υποτεθεί ότι έχουμε μία αλλιώτικη αντίληψη περί ελευθερίας. Η Αγία Γραφή, αγαπητοί μου, μας διδάσκει ότι ο Χριστός έρχεται στον κόσμο διαρκώς ως κριτής, δηλαδή έρχεται διαρκώς μέσα στην ιστορία, πάντοτε ως κριτής. Έρχεται αοράτος ως κριτής μέσα στην ιστορία. Βέβαια θα έρθει στο τέλος της ιστορίας, ορατά πια, που θα είναι η τελική κρίση. Αλλά ως κριτής μέσα στην ιστορία, αοράτος, όπως σας σημειώνω και το τονίζω, έρχεται διαρκώς. Όταν κατεστράφει η Ιερουσαλήμ, στην πραγματικότητα ξέρετε τι ήτο, επίσκεψη του Χριστού ως κριτού. Κλαίει δια την πόλη. Πόσες φορές λέει, θέλησα να σε μαζέψω σαν την γλώσσα που μαζεύει τα πουλιά της, αλλά δεν θελήσατε. Αλίμονός σου Ιερουσαλήμ, δεν θα μείνει, γιατί δεν γνώρισες την επισκοπή σου. Επισκοπή θα πει το χρόνο που ήρθε να σε επισκεφθεί ο Θεός. Και ποια ήταν αυτός, ποιος ήταν αυτός ο χρόνος? Η πρώτη έλευση του Χριστού. Επειδή λοιπόν δεν γνώρισες τον χρόνο της επισκοπής σου, τούτο σου λέγω, δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην άλλη πέτρα από την πόλη σου, θα μείνεις έρημη. Και πράγματι ύστερα από 40 χρόνια, αγαπητοί μου, λιγότερο από 40 χρόνια, 37 αν θέλετε χρόνια, επεσκέφθη ο Χριστός αοράτος την πόλη και την κατέστρεψε. Ήρθε ως κριτής. Έτσι η καταστροφή ή άλλος της Ιερουσαλήμ, η οποία είναι τύπος των εσχάτων μάλιστα, είναι ακριβώς η κρίση του Χριστού που κάνει μέσα στην ιστορία. Στην Αποκάλυψη συχνά αναφέρεται αυτή η κρίση του Χριστού μέσα στην ιστορία, έτσι που όπως διαβάζουμε έχουμε την αίσθηση ότι εδώ τώρα έχουμε τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού όπως μας τα περιγράφει. Και όμως δεν είναι, αλλά είναι αυτή η επέμβαση του Χριστού μες στην ιστορία ως κριτού. Στο τέλος του βιβλίου θα δούμε εκεί να έρχεται ο Χριστός ως κριτής, στο τέλος πια του χρόνου, αλλά η τελική θα λέγαμε κρίση. Γι' αυτό πολύ συχνά συναντούμε τις εξής εκφράσεις μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα. Σε τι? Έρχομαι να κρίνω. Όχι για την τελική κρίση το έρχομαι ταχύ, αλλά για την μερική κρίση έρχομαι γρήγορα, έρχομαι ταχύ. Ακόμη λέγει και γνώσονται πάσε εκκλησίε ότι εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας και δώσω ημίν εκάστο κατά τα έργα ημών. Όταν κρίνει κάποια εκκλησία της Μικράς Ασίας και λέγει ότι και θα καταλάβουν οι εκκλησίες ότι εγώ είμαι εκείνος ο οποίος ερευνώ νεφρούς και καρδίας, ο παντογνώστης, ο καρδιογνώστης, και θα δώσω στον καθέναν εκείνο που του ανήκει κατά τα έργα του, δηλαδή κριτής, αλλά κριτής μέσα στον χρόνο. Προσέξτε, μέσα στον χρόνο. Κάθε σφραγίδα που ανοίγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, ή κάθε σάλπιγγα που σαλπίζει, ή κάθε φιάλι που καινούται, που είναι αυτές οι τρεις επτάδες πληγών, δεν είναι τι άλλο παρά πρόκειται περί μερικής κρίσεως του Χριστού μέσα στην ιστορία.
Έτσι κάθε γεγονός στην ιστορία που στρέφεται κατά του Χριστού κρίνεται. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τους ανθρώπους, όχι πια σαν λαοί οι άνθρωποι, αλλά σαν πρόσωπα. Κάθε άνθρωπος ο οποίος στρέφεται κατά του Χριστού κρίνεται, και κρίνεται πρώτης τελικής κρίσεως. Θυμηθείτε ακόμη, αγαπητοί μου, πως επεμβαίνει ο Χριστός, ο Θεός, στην παραβολή του άφρονος πλουσίου. Τι του λέγει εκεί ο Θεός? Άφρον, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσιν από σου και τα λοιπά. Δηλαδή, τι κάνει αυτός ο άφρον πλούσιος? Κρίνεται. Μερικοί τρομάζουν και λένε, πώς θα σταθούμε μπροστά στην κρίση? Γιατί φοβόμαστε εκείνη την κρίση, η οποία δεν είναι παρά η επισημοποίηση της μερικής κρίσεως? Και δεν φοβόμαστε την κρίση την μερική, την προσωπική, αν θέλετε. Αν δηλαδή εγώ απόψε κοιμηθώ και δεν ξυπνήσω το πρωί, κρίθηκα. Αλλά και δεν είναι μόνο ότι κρίθηκα στο τέλος της ζωής μου, αλλά κρίνομαι και κατά τη διάρκεια της ζωής μου. Γι' αυτό το λόγο, ας το προσέξουμε αυτό, ο άνθρωπος κρίνεται πάντοτε, ανά πάσα στιγμή κρίνεται. Θα ήθελα να σας έλεγα ακόμη ότι στον αιώνα μας, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ακόμη δεν τέλειωσε ο αιώνας μας και δεν ξέρουμε ακόμη στα υπόλοιπα 15 του χρόνια τι θα παρουσιάσει, αλλά μέχρι τώρα όμως είχε δύο παγκοσμίους πολέμους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι δύο φορές ο Χριστός επεσκέφθη τον κόσμο και τον έκρινε με αυτούς τους δύο παγκοσμίους πολέμους, χωριστά η τοπική πόλεμη. Θέλετε να έρθω σε ένα πιο απτό παράδειγμα, το οποίο περιέχεται μέσα στην Αγία Γραφή και είναι του αιώνος μας παράδειγμα? Η μικρασιατική καταστροφή. Αυτό δεν είναι το παρά μία κρίσης του Χριστού που κρίνει την πατρίδα μας, ειδικότερα κρίνει τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας, δηλαδή τους λαούς της Μικράς Ασίας. Θέλατε να το δείτε πως το λέγει ο ίδιος ο Κύριος πριν από 2000 χρόνια? Σε κάθε εκκλησία που ελέγχει, δεν ελέγχονται όμως όλες, κάποιες μόνο επαινούνται, κάποιες μόνο ελέγχονται, κάποιες και επαινούνται και ελέγχονται, λέγει, πρόσεξε, μη σου μετακινήσω την λιχνία, διότι η εικόνα μπροστά στα μάτια του Ευαγγελιστού του Ιωάννου εμφανίζονται 7 λιχνίες, ανάμεσα στις οποίες περιπατεί ο Χριστός. Είδατε, περιπατεί, δυναμική στάση του Χριστού μες στην εκκλησία του. Περιπατεί, δεν στέκεται, περιπατεί. Και όταν μάλιστα λέγει έχει 7 αστέρια μες στη φούχτα του, σημαίνει κρατάει τις εκκλησίες. Και εκεί όταν ομιλεί για την κάθε μια ξεχωριστά εκκλησία και λέγει στον Ιωάννη γράψον, λέγει πρόσεξε για αυτό που κάνεις στον άγγελον των επίσκοπων της κάθε εκκλησίας, μη σου μετακινήσω την λιχνία. Η λιχνία σου είναι εδώ, δηλαδή σε ένα τόπο είσαι. Τι θα πει να μη σου μετακινήσω την λιχνία? Μη φύγει η επισκοπή σου από εδώ, μη καταστραφείς, αγαπητοί μου. Και οι 7 λιχνίες είναι τρομερό, είναι συγκλονιστικό, είναι ανατριχιαστικό. Και οι 7 εκκλησίες, αυτές οι τυπικές εκκλησίες της Μικράς Ασίας, σήμερα δεν υπάρχουν πια. Και αυτές οι 7 εκκλησίες ξεριζώθηκαν, μετεκινήθη η λιχνία των, το 1922. Είμαστε εμείς μάρτυρες αυτού του γεγονότος, γιατί ζούμε στον αιώνα μας. Φοβερό. Βλέπετε πως έρχεται ο Χριστός ως κριτής μέσα στην ιστορία. Αλλά όπως σας εξήγησα, είναι αόρατος αυτή η έλευση του Χριστού. Θα έρθει όμως και ορατά. Θα έρθει όταν τελικά θα κρίνει πια τον κόσμο. Αλλά εκεί δεν θα είναι πια κρίσης, αλλά θα είναι επικύρωσης κρίσεως. Διότι όταν θα έχει επέλθει η μερική κρίση, θα φανερώσει, θα λέγαμε, πανηγυρικά ούτως υπήν το τι έκρινε ο Χριστός μέσα στην ιστορία.
και θα αποδώσει τον έπαινον και την τιμωρία. Αν ερωτήσετε, τότε γιατί αφού μένει στη μερική κρίση έρχεται στην τελική, δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει πανηγυρικά μπροστά στα μάτια του κάθε ανθρώπου όταν φεύγει από τον παρόντα κόσμον? Όχι, προσέξτε, όταν φεύγουμε από τον παρόντα κόσμον, φεύγουμε μόνο ως ψυχή. Το σώμα μας μένει εδώ. Θα κριθούμε όμως και στο σώμα και στην ψυχή. Α, ηργασάμεθα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εκείνα που δουλέψαμε είτε σωστά είτε πονηρά και με το σώμα και με το σώμα και με την ψυχή. Έτσι δεν μπορεί να είναι πλήρης η κρίση, πρέπει να ξαναπάρουμε το σώμα μας. Και ότι θα γίνει πρώτα η Ανάσταση των νεκρών και μετά θα γίνει η κρίση, ώστε να σταθούμε ολόκληροι μπροστά εις τον Χριστόν. Γι' αυτό θα γίνει τότε η κρίση μετά την Ανάσταση των νεκρών. Η μερική κρίση, ξαναγυρίζω, έχει συχνά, αγαπητοί μου, ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα. Η τελική κρίση όμως έχει καταδικαστικό. Τελείωσε. Ό,τι έγινε έγινε, εκεί τελείωσε. Αλλά η μερική έχει συχνά, όχι πάντοτε, παιδαγωγικών χαρακτήρα. Όσο τουλάχιστον ο άνθρωπος μένει στην παρούσα ζωή ή στην ύπαρξη ένας λαός. Και παιδαγωγείται, λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους 11,32, «Κρινόμενοι δε υπό του Κυρίου, παιδευόμεθα, παιδαγωγούμεθα δηλαδή, ή να μη συν το κόσμο κατακριθόμεν». Για να μην κατακριθούμε, καταδικαστούμε μαζί με τον κόσμο, ο οποίος διαρκώς μένει μακράν του Θεού. Γιατί ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Είσαι ευσεβής άνθρωπος, έχεις αμαρτίες. Ποιος δεν έχει? Ποιος δεν έχει αμαρτίες? Και με κρίνει, μας κρίνει ο Θεός στην παρούσα ζωή, για να μην κατακριθούμε εκεί. Είναι σημαντικό αυτό, αγαπητοί. Γι' αυτό ο δίκαιος έχει πολλές λήψεις. Έχει πολλές παιδαγωγίες από το Θεό για να μην καταδικαστεί μαζί με τον κόσμο εν ημέρα κρίσεως. Βλέπετε λοιπόν ότι έρχεται, κρίνει των πιστών παιδαγωγικά. Γι' αυτό δεν πρέπει να πούμε ποτέ «Μα τι έκανα, τι έφτεξα». Ποτέ μην το πούμε αυτό. Αν και βέβαια πολλοί πειρασμοί δεν έχουν χαρακτήρα κρίσεως, αλλά χαρακτήρα μόνο παιδαγωγικό. Αλλά όταν όμως έχουμε φταίξει, έχουν και κρίσεως και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Και τώρα ας ρίξουμε στα πολύ λίγα λεπτά που μας μένουν μια ματιά στην εικόνα της τελικής κρίσεως. Όταν λέγει έλθει ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθει, ώστε λοιπόν θα έλθει. Λέγουν πολλοί, και πού είναι γραμμένο ότι θα έλθει? Πιστεύεις την πρώτη έλευση του Χριστού? Πιστεύεις ότι είναι ο ενανθρωπίσας Θεός, ότι είναι ο Θεάνθρωπος? Εκείνος το είπε. Εκείνος το είπε. Δεν το λέμε εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εκείνος το είπε. Αν λοιπόν τον πιστεύεις, πρέπει να πιστέψεις και στα λόγια του, αδελφέ μου. Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, ώστε λοιπόν θα έλθει. Και ο Κύριος είναι πράγματι αδιάψευστος. Ο Υιός του ανθρώπου δεν λέγει ο Υιός του Θεού, αλλά λέγει ο Υιός του ανθρώπου, γιατί θα έρθει ως άνθρωπος, δηλαδή με την θεανθρωπίνη του φύση. Λέγει ο ίδιος ο Κύριος, Ιωάννης 5,22, την κρίσιν πάσαν δέδωκε το Υιό. Ο Πατήρ έχει δώσει εις τον Υιόν όλη την κρίσιν. Στον Υιόν όχι ως Θεόν, αλλά και ως άνθρωπον, διότι ως Θεός βεβαίως την έχει την κρίση, όπως και ο Πατήρ, όπως και το Πνεύμα του Άγιον. Αλλά την κρίση την παίρνει ως άνθρωπος. Συνεπώς όλη την κρίση την έχει ο Υιός. Άρα θα έρθει ως Υιός ανθρώπου, δηλαδή ως άνθρωπος. Θα ήθελα εδώ να πω ένα λόγο. Πού είναι εκείνοι που βλέπουν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού μόνον την αγάπη και δεν βλέπουν και τη δικαιοσύνη? Λέγουν, ο Χριστός είναι όλος αγάπη. Όταν μιλάτε για κρίση, καταστρέφεται την εικόνα, την ωραία εικόνα, την ιδηλιακή, την αυρή εκείνη εικόνα περί της αγάπης του Χριστού. Ποιος σου είπε ότι ο Θεός, ο Χριστός είναι μόνο αγάπη? Είναι και αγάπη.
αλλά είναι και δικαιοσύνη. Και αυτές όλες οι ιδιότητες του δεν έρχονται σε αντίθεση, αλλά ακριβώς συνθέτουν το θεανθρώπινο πρόσωπό του. Θα ήταν περίεργο να είναι μόνο αγάπη και να μην είναι δικαιοσύνη ο Θεός. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Έτσι λοιπόν ας το προσέξουμε, αγαπητοί μου. Ας αποβάλλουμε αυτή την εικόνα που έχουμε περί του Ιησού Χριστού, ότι είναι μόνο αγάπη. Και αν το θέλετε, είναι αίρεση σε αυτό. Και αν το θέλετε, πάνω σε αυτή την αίρεση εδράζει μια πανέρεση που λέγεται οικουμενισμός. Γιατί ακριβώς θέλουν να μιλήσουν για την αγάπη και ότι μεταξύ μας πρέπει να έχουμε αγάπη ετερόκλητα στοιχεία. Αγάπη τι? Αγάπη μέσα κάτω από τα ίδια κεραμίδια μιας κοινής πίστεως. Άλλο τώρα αν τα κεραμίδια αυτά είναι ετερόκλητα, ποικίλες αιρέσεις και τα λοιπά. Γιατί? Γιατί και ο Θεός είναι αγάπη. Ναι, είναι αγάπη, αλλά είναι όμως και αλήθεια. Είναι και δικαιοσύνη, ότι ο Θεός θέλει τους λάτρεις του εν αγάπη, εν πίστη, αλλά και εν αληθεία. Τους προσκυνούντας αυτόν, λέει ο Κύριος στην Σαμαρίτιδα, εν αληθεία, εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Δεν μπορείς λοιπόν να βάλεις κατά ποτέ για κεραμίδια ετερόκλητο υλικό. Δεν μπορείς. Ας βγάλουμε λοιπόν αυτές τις εντυπώσεις που έχουμε, και τελειώτικα έχει τεράστια ανοιγμένο το στόμα του οικουμενισμός για αυτή η πανέρεση να μας καταπιεί. Ακόμη θα έλθει εν τη δόξη αυτού. Εν τη δόξη αυτού είναι η μεγάλη μέρα του Κυρίου, η επιφανής, όπως λέγει ο προφήτης Ιωήλ, αλλά και άλλοι προφήτες το λέγουν. Και ποια είναι αυτή η δόξα του? Καταρχάς είναι το θείο φως, εκείνο που έλαμψε στην μεταμόρφωση. Ύστερα είναι η παρουσία των Αγίων Αγγέλων, όλων των Αγίων Αγγέλων. Ύστερα είναι η νίκη του ως θεάνθρωπος κατά του Σατανά, κατά της αμαρτίας, κατά του κόσμου, κατά του θανάτου. Αυτά τα τελευταία στοιχεία αποτελούν το θρόνον της δόξης. Ποιος είναι αυτός ο θρόνος της δόξης? Η νίκη αυτών που σας ανέφερα. Και συναχθήσετε έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη. Όλοι, λέει, θα μαζευτούν μπροστά του, όλα τα έθνη. Ναι, εφόσον απέστειλε τους Αποστόλους προς όλα τα έθνη και τους είπε: πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη έως εσχάτου της γης. Αφού λοιπόν έστειλε προς μαθητείαν, άρα ζητάει τώρα τον καρπόν. Τι έκαναν τα έθνη? Σε ποια κατηγορία βρίσκονται? Πού είναι? Έφεραν καρπόν. Τον καρπόν της πίστεως και τον καρπόν της πνευματικής ζωής. Και θα χωρίσει, λέει, τους δικαίους από τους ευσεβείς με την ίδια ευκολία που χωρίζει ο τσομπάνης τα πρόβατα από τα γύρια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι για το Θεό δεν υπάρχει δυσκολία τίποτα. Πάσα κτήσεις είναι και καλυμμένη, ανοιχτή, διαφανής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι και που το ξέρει αυτό ο Θεός ή που το ξέρει εκείνο. Αγαπητοί μου, όλα τα γνωρίζει. Έτσι τα λέγαμε, αγαπητοί, η κρίση, η τελική κρίση είναι η μεγάλη ώρα των εκπλήξεων. Εκεί θα έχουμε τις μεγάλες εκπλήξεις. Γι' αυτό ας αγωνιζόμεθα. Ο κριτής ήδη κρίνει μέσα στην ιστορία. Και τώρα ή ακόμη είναι τώρα μες στην ιστορία, είναι ο αθλοθέτης, είναι ο αγωνοθέτης, τιμωρεί ή στεφανώνει, αναλόγως τη στάση που θα πάρει ο καθένας. Ας αγωνιστούμε για να μπορούμε να σταθούμε μπροστά στο φοβερό εκείνο βήμα, λέγοντας από τώρα, αν μπορούμε να το πούμε, ότι τον δρόμον τετέλεκα, την πίστη τετήρηκα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μην δε αποκειταίνει ο της δικαιοσύνης στέφανος, ον αποδοσιμή Κύριος εν τη ημέρα εκείνη τη φοβερά.